Η διεθνούς φήμης μέντζο σοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβας θα μας ταξιδέψει τα δικά της μουσικά μονοπάτια σε μια μοναδική συναυλία την 5η στις 9 το βράδυ στο Ρωμαϊκό Οδείο στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων. Η Αλεξάνδρα Γκράβας παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα, ένα ερωτικό ταξίδι με τραγούδια ελληνικά και ξένα από το πλούσιο ρεπερτόριο και τη δισκογραφία της. Πώς βλέπετε καταρχήν το νησί μας μετά από αρκετά χρόνια που έχετε να έρθετε? Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι όσο όμορφο το είχα στην ανάμνησή μου, είναι φιλόξενο, οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ και προπαντός που θα είμαι πάλι στον ίδιο μαγικό χώρο. Στο Ρωμαϊκό Οδείο. Ναι, είναι την πρώτη φορά που τραγούδησα εδώ το 10 και μετά και το 11, το λάτρεψα αυτό το χώρο. Και όταν μου έγινε η πρόταση να έρθω φέτος στον ίδιο χώρο, δεν σας κρύβω ότι χάρηκα ιδιαίτερως. Πείτε μας λίγο για την παράσταση η οποία θα ανέβει στο Ρωμαϊκό Οδείο την 5η στις 9 η ώρα, στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων. Λίγα λόγια για το τι θα ακούσει κάποιος ερχόμενος σε αυτή την παράσταση. Θα ακούσει πολλά γνωστά και άγνωστα πράγματα. Θα είναι το πρόγραμμά μου με το έρωτα της Ευωδιές που έχει ταξιδέψει σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος εφέτος και θα τελειώσει στην Ρωμαϊκή αγορά της Αθήνας φέτος το Σεπτέμβρη και μετά στο Μέγαρο 30 Σεπτέμβρη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει τραγούδια που με έχουν διδαχτεί, ας το πω έτσι, που έχω ανακαλύψει στις χώρες που πάω και τραγουδάω, όπως από το Μεξικό, από την Κίνα, από το Λίβανο, από τη Γαλλία, από την Αγγλία. Έχετε και ακούσματα από αυτές τις περιοχές και κυρίως από την παράδοσή τους. Βεβαιότατα. Ξέρετε, έχω ένα ψώνιο. Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να έχει και κάποιο ψώνιο, εντάξει, είναι, νομίζω το δικό μου κάπως αντέχεται. Το οποίο είναι να εκεί που πηγαίνω να βρίσκω και ένα ή δύο κομμάτια του τόπου και να προσπαθήσω να το εντάξω με την ελληνική μας κουλτούρα. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Πέρσι που είχα πάει στην Κίνα για 4 συναυλίες, βρήκα ένα πολύ ωραίο δικό τους παραδοσιακό τραγούδι που λέγεται το Γιασεμί, Μουαλιχουά. Και λέω, να το, θα το συνδυάσω με το Γιασεμί στην πόρτα σου που έχουμε κι εμείς, έτσι. Και έτσι κάνω τα δικά μου τα κολπάκια, κάνω ένα συνδυασμό. Δεν θα σας πω βέβαια και περισσότερα, γιατί θα είναι μια έκπληξη. Αλλά βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι της συναυλίας θα είναι τα ελληνικά, τα αγαπημένα μου τραγούδια. Από το νησί μας, από την ΚΟ, τι έχετε ξεχωρίσει μουσικά, γιατί ξέρω ότι έχετε έτσι και ακούσματα, έχετε ακούσει λίγο από τα παραδοσιακά τραγούδια εδώ του νησιού μας. Ποιο ξεχωρίζατε? Ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και νομίζω η απάντηση θα είναι στη συναυλία. Δεν θα σας πω παραπάνω. Άρα θα ακούσουμε δηλαδή και κάτι από ΚΟ, κάτι που θα θυμίζει ότι ακούσουμε. Για να δούμε, ελπίζω, έτσι, δεν θα σας πω παραπάνω, αλλά θέλω να σας πω ότι για έναν μουσικό, για μένα τουλάχιστον, είναι να εμπλουτίζεις το μουσικό σου ρεπερτόριο στα μέρη που πας. Γιατί αυτό το πας ύστερα και σαν από εμπειρίες. Από εμπειρίες, αλλά από μελωδίες, έτσι. Γιατί αυτό μετά μπορείς και το πας και σε άλλα μέρη. Ταξιδεύετε δηλαδή. Ναι, ναι, όπως σας είπα, είναι το ψώνιο μου αυτό. Η μουσική τελικά ταξιδεύει τον κόσμο σε άλλη γη, σε άλλα ακούσματα, σε άλλα οράματα. Σιγουρότατα και προπαντός όταν θέλεις, έτσι. Εμείς οι καλλιτέχνες ορίζουμε τι θα τραγουδήσουμε στη σκηνή. Τουλάχιστον εγώ έχω αυτή την ευκαιρία να μπορώ να το κάνω αυτό. Και σας λέω και με μεγάλη περηφάνεια ότι στο σημείο της καριέρας μου που έχω φτάσει, έχω αυτή την ευκαιρία να πω έτσι θα τραγουδηθεί, αυτό θα επιλέξουμε και πάντα ο στόχος μου είναι εδώ πίσω το ελληνικό τραγούδι, η ελληνική παράδοση στη μεγάλη της γάμα, δηλαδή η ελληνική μουσική από το κλασικό τραγούδι που ενώνει τον Σκαλκότα, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη και φτάνει βέβαια στον Χατζηδάκη, στον Θεοδωράκη, στο παραδοσιακό, στο ρεμπέτικο,
Κάποιοι λένε πώς μπορεί μια κλασική φωνή, μια λυρική φωνή να τραγουδήσει ρεμπέτικο. Μπορεί. Δεν είναι δύσκολο πραγματικά να συνδυάζει δηλαδή μια τέτοια φωνή με τέτοιο λυρισμό να πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια που είναι πιο λαϊκά και πιο ρεμπέτικα. Θα σας πω. Αυτή την εντύπωση είχα και εγώ και δίσταζα πάρα πολύ όταν μου κάναν την πρόταση ο Κώστας ο Φέρης, ο μεγάλος μας ο σκηνοθέτης, μου λέει «Αλεξάνδρα, πρέπει να τραγουδήσεις ρεμπέτικο». Λέω «Αποκλείεται». Εγώ τι θα προσφέρω σε αυτό. Αλλά να σας πω ότι μετά που έκανα κάποια έρευνα και με την καθοδήγηση βρήκα ότι τις πρώτες εκτελέσεις κάποιων μεγάλων κομματιών όπως «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», έτσι, του Καλδάρα, το τραγούδισε μια από τις πιο λυρικότερες φωνές που έχω ακούσει εγώ ποτέ. Είναι η Στέλλα Χασκίλ. Και αυτό μου έδωσε μεγάλο θάρρος. Λέω, νάτο, αυτό είναι το πρωτότυπο. Βέβαια, στην πορεία, μετά το ρεμπέτικο έχει μεγάλες διαφορετικές εξελίξεις και ερμηνείες. Πιστεύω με τα λόγια έτσι να το εξηγήσει κανείς είναι δύσκολο, θα πρέπει να το ακούσει. Τι άλλοι έχουν βοηθήσει, έχουν συντελέσει στην παράσταση αυτή που θα δούμε την Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Ρωμαϊκό Οδείο? Η καταπληκτική μου μουσική, έτσι. θα έχουμε τον Πέτρο Μπούρα που είναι ο πιανίστας μου και συνεργάτης μου εδώ και πολύ καιρό. Θα έχουμε τον Δημήτρη Κούζη στο βιολί. Θα έχουμε τον Γιάννη Τζόβανο στο τσέλο. Θα έχουμε τη Βιβί Γκέκα, το μαντολίνο του Χατζηδάκη, που έπαιξε μικρό κοριτσάκι στην όρχη με το πρώτη φορά με τον Χατζηδάκη και μέχρι σήμερα είναι η number one ερμηνεύτρια του μαντολίνου ό,τι αφορά Χατζηδάκη στην Ελλάδα. Και θέλω να πω, δεν είναι μόνο η μουσική μου, είναι η φίλη μου, είναι η παρέα μου. Ξέρετε, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι κάτι χωρίς την υποστήριξη αυτών των πολύ καλών σολίστες, αλλά προπαντός φίλους μου. Και τους περιμένω να φτάσουν στο νησί με χαρά.